Οι μη σωστοί εφαρμογή των βασικών κανόνων οδικής ασφάλειας αποτελούν σημαντικό εμπόδιο στην προσπάθεια μείωσης των θανάτων από τροχαία ατυχήματα στην Ευρώπη, σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών. Αυτή η έκθεση εξετάζει την κατάσταση επιβολής συγκεκριμένων ορίων ταχύτητας, τη σωστή χρήση της ζώνης ασφαλείας, την οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ και τη χρήση κινητών συσκευών κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Αυτό ξεκινάει από περισσότερο από το σπίτι και από την παιδεία που παίρνει κάποιος και μετέπειτα τη βγάζει στο δρόμο. Μεγαλώνοντας ένα παιδί, γαλοχίζεται με κάποια στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία, αν δεν είναι επαρκή για την σωστή του τοποθέτηση στην κοινωνία, θα το βγάλει και στο δρόμο. Τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη δείχνουν ότι οι έλεγχοι για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ μειώθηκαν σε 8 χώρες, ενώ αντίθετα αυξήθηκαν σε 5, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Στο μεταξύ, η μεγάλη ταχύτητα έχει άμεση επίδραση στην πιθανότητα και τη σοβαρότητα ενός τροχαίου. Όσον αφορά τα ποσοστά χρήσης ζώνης ασφαλείας, διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των χωρών. Την ίδια ώρα, η αυξητική τάση χρήσης του κινητού προβληματίζει τους ειδικούς, ενώ δεν θα πρέπει να παραλείψουμε ότι έχει αυξηθεί η διαδικασία αποστολής γραπτών μηνυμάτων κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Δεν φταίει μόνο ένα πράγμα, είναι συνδυασμός πολλών παραγόντων και όλα μαζί αυτά φέρνουν και τα πολλά ατυχήματα. Για παράδειγμα, λέμε, η μη εφαρμογή των νόμων στην Ελλάδα, εδώ. Οι εκπαιδευτές οδήγησης τονίζουν μάλιστα ότι το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής θα έπρεπε ήδη να διδάσκεται στα σχολεία και θα είχε καθοριστικό ρόλο στην πορεία ενός μελλοντικού οδηγού. Θα πρέπει να έχει ήδη μπει σαν μάθημα, σύν ότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι σαν νόμονα θα έπρεπε να υπάρχει το πόσο καλή θα ήταν η εκπαίδευση ενός παιδιού. Ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες είναι το ότι δεν υπάρχει μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία. Ήδη στις περισσότερες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δυτικής Ευρώπης, έτσι, από το νηπιαγωγείο τα παιδιά εκπαιδεύονται στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Την ίδια ώρα, τονίζουν πως παρατηρείται έλλειψη της παρουσίας της τροχέας στους ελληνικούς δρόμους. Υπάρχουν ελλείψεις υπαλλήλων στην τροχέα που μπορεί να εφαρμόσει κάποιους νόμους, με αποτέλεσμα να είναι ελλειπής η αστυνόμευση και πολλοί μπορούν και κάνουν διάφορες παραβάσεις και πολλές φορές αυτές οι παραβάσεις καταλήγουν σε ατύχημα.